Και συνεχίζουμε με το Google Classroom να δείξουμε μια πολύ βασική λειτουργία πώς γίνεται η ανάθεση εργασιών από την καρτέλα εργασίες. Με το δημιουργία μπορούμε να δημιουργήσουμε είτε εργασία είτε εργασία quiz. Εμείς θα δείξουμε το απλή εργασία γιατί το άλλο θέλει είναι πιο σύνθετο. Στην ουσία δημιουργούμε μια φόρμα quiz με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Θα δείξουμε την απλή εργασία εδώ πέρα όπου βάζουμε ένα τίτλο οδηγίες και το προσθέτουμε το υλικό είτε υπάρχουν υλικό είτε δημιουργούμε απευθεία με έγγραφα Google υλικό για την άσκηση ας πούμε ότι δίνουμε μια άσκηση φυσικής αλλά μπορεί να, να είναι οποιαδήποτε εργασία ανάλογα με το μάθημα μια πιο σύνθετη εργασία άσκηση ένα στο το πω έτσι πολύ γενικά κανονικά πρέπει να έχει κάτι πιο συγκεκριμένο και να δώσω εδώ κάποιες βασικές οδηγίες, διαβάστε και να προσθέσω το αρχείο με την άσκηση, ένα αρχείο που έχω ήδη, ένα αρχείο pdf που έχει την εκφώνηση της άσκησης. Αυτό το αφήνω έτσι να μπορούν να δουν το αρχείο. Υπάρχουν και κάποιες πιο σύνθετες δυνατότητες να δημιουργώ ένα έγγραφο το οποίο μπορούν όλοι οι μαθητές να επεξεργαστούν, άρα να γίνει μια ομοδική εργασία ή ακόμα πιο προχωρημένο να, να φτιάξω ένα πρότυπο που πάνω σε αυτό όλοι οι μαθητές να δώσουν απάντηση στο ίδιο το έγγραφο. Αλλά αυτό καλύτερα να γίνεται με έγγραφα Google, όχι με αρχεία PDF, γιατί δεν θα δουλέψει. Δουλεύει μόνο αν φτιάξω από εδώ ένα έγγραφο Google. Εμείς όμως θα δείξουμε τον απλό τρόπο να το βάλω αυτό στο θέμα που ανήκει, να δώσω μια προθεσμία στην άσκησή μου, ας πούμε μέχρι την επόμενη δύο εβδομάδες προθεσμία, να δώσω ένα μέγιστο βαθμό για πιο προχωρημένη, προχωρημένη, αξιολόγηση μπορώ να δημιουργήσω μια ρούμπρικα που θα ανατεθεί αυτή η εργασία σε ποια τάξη αν θέλω σε, μπορώ, αν έχω πολλά τμήματα με το ίδιο μάθημα μπορώ ταυτόχρονα να αναθεσω μια εργασία και είτε να την αποθηκεύσω στο πρόχειρο ή να προγραμματίσω την ανάθεση. Πολύ χρήσιμο αυτό, αν δουλεύω Κυριακή βράδυ, να το προγραμματίσω να, να βγει Δευτέρα πρωί. Ας πατήσω λοιπόν ανάθεση και να συνδεθώ ως μαθητής, να δω λοιπόν αφού έχω, έχει ανατεθεί η εργασία, ας πάω στο μάθημα, θα το μπορώ να το δω και στη ροή, όπως είδαμε εδώ, ή καλύτερα στο εργασίες, να πούμε στους μαθητές να κοιτάνε στο εργασίες, αυτές που είναι οι εργασίες πάντα είναι με έντονο χρώμα, σημαίνει πως πρέπει να, κάνουν, να παραδώσουν κάτι. Βλέπουμε και την προθεσμία, βλέπει ο μαθητής. Προβάλλουμε την εργασία να δει λεπτομέρειες. Εδώ υπάρχουν οι οδηγίες σε άσκηση, το υλικό μπορεί να, να κάνει ένα σχόλιο αν θέλει ιδιωτικό σε μας ή μπορεί να σχολιάσουμε μαθητές πάνω στην εργασία όλοι μαζί να βλέπουν όλοι αυτά τα σχόλια. Και πώς υποβάλλει τώρα ο μαθητής εργασία. Ανάλογα με την εργασία θέλει κάποιο παραδοτέο, μπορεί να, είναι, μπορεί να υποβάλει εδώ με το προσθήκη ή δημιουργία ένα έγγραφο που έχει στο Google Drive, ένα σύνδεσμο, να ανεβάσει ένα αρχείο ή να φτιάξει ένα έγγραφο Google Drive. Ας κάνει εδώ, Ας το δείξω. Δείξω με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν χρειάζεται να έχει κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου στο σπίτι. Εδώ π.χ. θα γράψει την απάντησή του. Πολύ έτσι απλά γράφω μια απάντηση. Και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να πατήσει υποβολή λοιπόν εδώ και παράδοση. Εκτός αν θέλει να παραδώσει και άλλο υλικό μπορούμε να κυρώσει την παράδοση και να προσθέσει και άλλο υλικό αν απαιτείται για την εργασία. Και να πατήσουμε λοιπόν παράδοση, ξανά και να επιστρέψω πια ως εκπαιδευτικός. Α, πάω λοιπόν εδώ στο εργασίες, να δω λοιπόν βλέπω ότι υποβλήθηκε μία εργασία από κάποιο μαθητή, να πάω προβολή, βλέπω ότι αυτός ο μαθητής έχει υποβάλει και αναλόγω τι έχει υποβάλει ένα σύνδεσμο, μπορώ να ανοίξω το σύνδεσμο. Εδώ έχει υποβάλει ένα αρχείο. Εφόσον και είναι έγγραφο Google, μπορώ να κάνω και σχόλια πάνω στο έγγραφο εδώ. Σχόλιο δηλαδή πάνω σε μια γραμμή του εγγράφου ή να δώσω γενικά ένα σχόλιο ανατροφοδότησης ιδιωτικό στο μαθητή και να βάλω και το βαθμό του. Ο βαθμός μπορεί να αποθηκεύεται, αλλά δεν πηγαίνει στο μαθητή μέχρι να πατήσω επιστροφή. Και μπορώ ομαδικά, θέλω εδώ, έχω πολλούς μαθητές, πολλές εργασίες, να βάζω τους βαθμούς, κάνω ανανέωση για να δω και ο βαθμός, αλλά είναι σε προσχέδιο, πρέπει να επιστραφή στο μαθητή με αυτό το κουμπάκι. Και έτσι λοιπόν, κάπω έτσι γίνεται ο τρόπο ανάθεση και βαθμολόγηση εργασιών. Να το δούμε λοιπόν. Και όταν έχω πολλά τμήματα, αν έχω αυτή την εφαρμογή, τη χρησιμοποιώ πολύ. Έχει εδώ στην εφαρμογή web για αξιολόγηση, μου δείχνει μια λίστα με όλε τι εργασίε από όλα τα τμήματα, ποιε εκκρεμούν, πώ έχουν υποβληθεί, πώ βαθμολογηθήκανε. Και εδώ βλέπω σε αυτή την πρώτη στήλη ποιε εκκρεμούν. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αν έχετε πολλά τμήματα. Και να κλείσουμε να δούμε τι θα δει ο μαθητής. στο εργασίε. Θα δει, για παράδειγμα, εδώ ότι βαθμολογήθηκε. Και κάπου πρέπει να δει και το βαθμό του. Το βλέπει εδώ. Βλέπει και τα σχόλια. Και είναι καλό για τους μαθητές να έχουν την εφαρμογή για κινητό, γιατί έτσι θα λαμβάνουν ειδοποιήσει και θα μπορούν εύκολα να, να επικοινωνούν με εμά. Γιατί με την εφαρμογή web θα πρέπει να κάνουν σύνδεση που δεν θα το κάνουν ποτέ. Αυτά πάνω κάτω για την ανάθεση εργασιών. Υπάρχουν και άλλα που θα πρέπει, άλλε λειτουργίε, αλλά δεν θα τι δηλαδή πούμε εδώ πέρα για λόγου ευκολία. Μπορείτε να κάνετε εργασία quiz ή μια απλή ερώτηση στην αρχή του μαθήματο σαν brainstorming. Και φυσικά αν χρησιμοποιείτε τους βαθμούς μπορείτε να κάνετε ολόκληρο βαθμολόγιο για όλους τους μαθητές, για κάθε άσκηση και να βγαίνει ένας αυτόματα μέσω όρος. Αυτό όμως για να το κάνετε το βαθμολόγιο θα πρέπει να ορίσετε εδώ ένα από τα δύο. Αλλά αυτό είναι κάτι πιο προχωρημένο και θέλει και πιο πολύ δουλειά για να γίνει. Αυτά λοιπόν για την ανάθεση εργασιών στο Google Classroom.